μεγαλύτερο κακό της κοινωνίας ποιο είναι? Ποιος θα το βρει τώρα? Η μόδα. Η μόδα. Η μόδα. Δυνατά. Η μόδα. Η μόδα. Η θεοκατάρατος μόδα. Θεοκατάρατος. Πατέρ Δημήτρη, έλα εδώ κοντά μου. Είναι εδώ, θα καθίσετε εδώ. Έλα εδώ κοντά μου. Ελάτε, ελάτε να καθίσετε εδώ. Καθώς αστήσεις εκεί να έρθει ο Ιωγέντας εδώ. Λοιπόν, μόδα. Η θεοκατάρατος μόδα. Και τι λέγει η μόδα? Η μόδα το λέει. Ή ο αρχάγγελος της μόδας, που είναι ο διάβολος, το τέρας της κολάσεως. Πρώτον, να βγάλουν οι γυναίκες τα φορέματά τους και να φορέσουν τα ρούχα του ανδρός. Ποιος το είπε? Άγγελος Κυρίου. Ο διάβολος το είπε. Γιατί ακούτε το διαβόλου? Εδώ είναι το ερώτημα. Δεύτερο, να βλασφημείτε το όνομα του Θεού, της Παναγίας, του Χριστού, του Τιμίου Σταυρού, των Ιερών και των Θείων. Ποιος το είπε αυτό? Άγγελος. Ο διάβολος. Γιατί ακούμε? Η Ελλάδα το μόνο εναπομείναν εις τον κόσμο χριστιανικό κράτος ατόφιο είναι η Ελλάδα. Γιατί βλασφημείτε τον Χριστό και την Παναγία μας? Γιατί βλασφημείτε τον Χριστό, γιατί βλασφημείτε την Παναγία, την Μητέρα του Χριστού μας? Γιατί, 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 γιατί? Το ερώτημα. Από πού είσαι σεισμή? Το 81 ο σεισμός πότε γίνηκε? 8 Σεπτεμβρίου. Γιατί την ημέρα της Παναγίας μας? Γιατί έγινε τόσος φόνος? Γιατί τόση καταστροφή? Ζητούμε να άλλα τίποτε? Ο Φαραώ υπέφερε την πρώτη πληγή. Κάλεσε τους μάγους. Να μου πείτε, λέει, γιατί υποφέρει η Αίγυπτος? Απαντούν οι μάγοι του Φαραώ. Δάχτυλος Κυρίου εστί. Ήρθαν τα βατράχια. Ήρθαν ο Νείλος, έγινε αίμα. Κατέσφαξαν τα πρωτότοκα τέκνα των Αιγυπτίων. Έρχονταν οι μάγοι. Ο Φαραώ ρωτάει, από πού είναι αυτά όλα? Δάχτυλος Κυρίου εστί. Έρχονταν τα κουνούπια του Νείλου στην Ελλάδα. Από πού είναι αυτό? Δάχτυλος Κυρίου εστί. Γίνονται σεισμοί. Γιατί? Δάχτυλος Κυρίου εστί. Έρχεται η παγωνιά. Γιατί? Δάχτυλος Κυρίου εστί. Πέφτουν οι βράχοι από τους δρόμους. Γίνονται κατολισθήσεις. Από πού είναι αυτό? Δάχτυλος Κυρίου εστί. Και δεν τα καταλαβαίνουμε. Ο δε παράνομος Ιούδας, ούκ βουλή θυσινιένε. Αδερφοί μου, στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου. Εάν δεν επιστρέψουμε στο Θεό, έχουμε να υποφέρουμε τόσα πολλά που θα τραβάτε τα μαλλιά σας όσοι έχετε. Ευτυχώς που δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός τα παρακολουθεί όλα. Στέκεται ο διάβολος της κολάσεως. Να πίνετε όλοι το τσιγάρο μου, λέγει, και τα ναρκωτικά μου. Όλοι σας. Μόδα. Έως ότου εδόθηκε διαταγή να φυτέψουν ο κόσμος πάνω στα μπαλκόνια δέντρα τα οποία θα τους ευκολύνουν. Από πού είμαι έθι? Ο διάβολος φωνάζει. Να πίνετε, να πίνετε, να πίνετε
Μέθης η Βασιλεία Θεού κληρονομήσουσι. Να πούμε κι άλλα. Από πού εδόθηκε η διαταγή, η τιμή της γυναίκας να μην υπάρχει. Η τιμή που είναι ατίμητη. Ποιος έδωκε την διαταγή. Αν δεν δώκεις την τιμή σου δεν θα παντρευτείς. Διαταγή του διαβόλου. Και σήμερα θα πω αυτό το φοβερό. Στις 100 γυναίκες μία είναι παρθένος. Γίνονται γάμοι ή πορνόγαμοι. Γίνονται γάμοι με εχτρώσεις και με αίματα. Αδερφοί μου, σας τα λέγω ομά και καθαρά. Εάν θέλετε να συνέλθετε, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Αν δεν θέλετε, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο Θεός φωνάζει και λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί μου περιπατήσει εν τη σκοτία. Όποιος με ακολουθήσει λέγει δεν θα πάει στο σκοτάδι. Εγώ είμαι άμπελος, είμαι στα κλίματα. Παν κλίμα μη πιούν καρπών, κόπτεται και εισπυρβάλλεται. Αδερφοί μου, σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο είπε κάτι το οποίο θα το πούμε τώρα. Όπως λέγει ύψωσεν ο Μωυσής τον όφιλ εν τη ερήμο, ούτως υψωθήσατε ο Υιός του ανθρώπου. Και έρχεται ο Μωυσής και λέγει, η φωνή του Μωυσέως τετήρηκε η λέγουσα, όψεστε την ζωή ημών κρεμαμένη απέναντι των οφθαλμών ημών. Θα δείτε τη ζωή σας, λέγει, να είναι κρεμαμένη πάνω στο σταυρό. Ποιος ήταν πάνω στο σταυρό? Η ζωή του κόσμου. Ποιος ήταν πάνω στο σταυρό? Εκείνος που έπλασε τον κόσμο. Από τότε που έφυγαν οι Εβραίοι και μπήκαν μέσα στην έρημο, δεν μείναν πιστοί στον Θεό. Μετά από το θαύμα της Ερυθράς Θαλάσσης που άνοιξε και πέρασαν, λέγει, αβρόχες ποσοί μέσα από το κύμα αυτό της θαλάσσης, επέρασαν, λέει, και δεν εβράχηκαν τα πόδια τους. Και όταν βγήκαν έξω τα ξέχασαν όλα. Τα ξεχάνουμε κι εμείς στα βουνά της Πίντου και της Υπήρου. Ποιος σε βοήθησε? Η Παναγία μας. Στον πόλεμο στην Κύπρο ποιος σε βοήθησε και νικήσαν μια χούφτα ανθρώπων, 40.000 Άγγλων? Ποιος? Η Παναγία μας. Είναι κοντά μας και μας βοηθά και εμείς εις απάντηση τη βλασφημούμε. Βλασφημείς τη μανούλα σου, βλασφημείς τη μητέρα σου, βλασφημείς εκείνη που κλαίει και όταν οι δαίμονες εκτυπούντουσαν από την χάρη του Θεού ήρθε το η Παναγία μας και όλοι οι δαίμονες τι έλεγαν με ένα στόμα? Να την κλαψάρα που έρχεται και αντίμονό μας τώρα τι θα πάθουμε. Αυτά τα λόγια που πήγανε, θα σας τα γράψω να σας τα δώσω. Έφυγαν λοιπόν οι Εβραίοι από το τέτοιο θαύμα μεγάλο και μπήκαν στην έρημο. Αλλά εκείνος που είναι από ψηλά που βλέπει, τους είδαν ότι αρνήθησαν το Θεό τον Ευεργέτη και λάτρευαν τα είδωλα. Και έστειλε, τι έστειλε? Φίδια, φαρμακερά φίδια. Τους εδάγκαναν και πέθαιναν. Δεν είχε σωτηρία. Και ο Μωυσής άρχισε να κλαίει στον Θεό. Θεέ μου, λέει,
βοήθησε τα παιδιά σου, λυπήσουμε. Και έδωκε διαταγή ο Θεός και είπε να κάνεις ένα κοντάρι και πάνω στο κοντάρι το ψηλό να βάλεις ένα φίδι και όποιος τον δαγκάνει το φίδι να κοιτάζει εκεί και αμέσως θα θεραπεύεται. Ως ύψωσεν Μωυσής λέγει τον όφηνεν διερήμο ούτω υψωθήσετε δι των ιών του ανθρώπου. Θα υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου? Ο Χριστός. Ο Χριστός ο οποίος γεννήθηκε από την Παναγία μας και έλαβε σάρκα και οστά για να τον δούμε. Διότι αν ερχόταν Υιός Θεός δεν μπορεί κανεί να δει τον Θεό και να ζήσει. Φεύγουμε από αυτό να πάμε στην έρημο και πάλι. Εκεί πέρασαν τα χρόνια, οι αιώνες και στα μέρη εκείνα υπάρχουν Βεδουίνοι οι οποίοι βόσκουν κατσίκια μέσα στα βουνά, μέσα στην έρημο. Και τι υπάρχει εκεί? Υπάρχει το τέλος εκείνων των φιδιών. Μέσα σε εκείνη την έρημο υπάρχουν ακόμη από τα ίδια φίδια εκείνα τα οποία δάγκαναν τους Εβραίους. Και ο Πανάγαθος Θεός ελυπήθηκε να αυτούς τους Βεδουίνους. Και τι έκανε? Έστειλε μπουλάκια τα οποία επισημαίνουν αυτά τα φίδια και έχουν ένα σύνθημα αυτά τα πουλάκια, ένα κελαίδημα. Και οι Βεδουίνοι μόλις τα ακούσουν ότι αυτά φτερουγίζουν, φεύγουν μακριά για να μην τους δαγκάσει αυτό το φίδι. Υπάρχει δηλαδή ως τώρα το υπόλοιπο εκείνης της τιμωρίας. Έτσι λέγει θα υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Υψώθηκε, εμαρτύρησε, έπαθε, εσταυρώθηκε για μας και πληρώθηκε ο λόγος του Μωυσέως, ο οποίος είπε ότι θα δείτε τη ζωή ημών κρεμαμένη ενώπιον των οφθαλμών σας. Το πρώτο είναι τούτο που είπε το σημερινό Ευαγγέλιο. Το δεύτερο σημείο είναι ένα πολύ συγκινητικό και καλύπτει όλη την Ελλάδα η οποία είναι αχάριστος. Τι είπε το σημερινό Ευαγγέλιο? Ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, του λέγει, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσο πιστεύουν σε αυτόν, μία πολιτεία λέγει ζωή αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, του λέγει. Ερωτάτε ένα μικρό παιδάκι, ερωτήστε το και πέστε του, αγαπάς τη μανούλα σου? Θα σου πει ναι. Πόσο την αγαπάς? Τόσο, λέει, τόσο, ανοίγει τα χεράκια του. Αγαπάς τον παπά σου? Τον αγαπώ. Πόσο? Τόσο, λέει, ανοίγει τα χεράκια του. Αυτή η λέξη ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο του είναι κατά τον ίδιο τρόπο που ερωτούμε το αυτό το παιδάκι. Και ο Θεός απαντά από ψηλά. Τόσο πολύ αγάπησα τον κόσμο μου που έδωσα τον Υιόν μου τον μονογενή να σταυρωθεί, να θυσιαστεί για να ζήσετε εσείς. Ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο του, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, και να πάσω πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνια. Όποιος τον πιστεύει όμως, όχι με τα χείλη, Ιε μου λέγει, δώσ' με συν καρδία, την καρδιά σου, θέλω την καρδιά σου, λέει. Και ο Πανάγαθος Θεός έπλασε τον κόσμο του και τα ζώα. Ζώων είναι και ο άνθρωπος, αλλά λογικών. Τα ζώα είναι άλογα, δεν έχουν τίποτε άλλο, είναι μόνο μία τάση πολλαπλασιασμού. Ο
Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος είναι τέλειος. Τέλειος ο άνθρωπος. Γιατί είναι τέλειος? Διότι όλα τα ζώα βλέπουν χάμω και ο άνθρωπος βλέπει τον ουρανό. Στην ακρόπολη του σώματος ο Θεός, που είναι η κεφαλή, έδωκε τους οφθαλμούς για να βλέπουμε το τέρμα, να βλέπουμε που πηγαίνει αυτή η ζωή, τούτος ο κόσμος. Αυτή είναι η οδός την οποία ακολουθούμε, το τέρμα. Ο φιλόσοφος Ηράκλητος στην Παλαιά Διαθήκη και στους φιλοσόφους ομίλησε και είπε μία λέξη: τα πάντα ρί, όλα κινούνται όπως ο ποταμός λέει, δεν σταματά το ίδιο νερό. Δεν μπορεί να βάλεις τα πόδια σου δύο φορές το ίδιο νερό, λέει, γιατί φεύγει το πρώτο. Αδερφοί μου, εκείνος που αγαπά τον Θεό είναι εκείνος ο οποίος θα βρεθεί εν τόσο λίγο για να δώσει εξετάσεις. Πότε? Όταν αύριο με το καλό επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός για να δοκιμάσει τα παιδιά του. Πολύ γαρισικλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Όλους μας καλεί ο Θεός, λίγοι θα πάμε κοντά του. Και πάνω στην ακρόπολη του σώματος ο Πανάγαθος Θεός έβαλε τους οφθαλμούς για να βλέπουμε. Άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι τέλειος, αυτός ο οποίος έχει την ζωή του καθαρή, τηρεί τα συντολάς, είναι θεοσεβής, απέχει από παντός πονηρού πράγματος, αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο Διογένης, φιλόσοφος της παλαιάς Ελλάδος, ήταν μεσημέρι, επήρε ένα φανάρι και βγήκε στην αγορά των Αθηνών και το κρατούσε και έψαχνε δεξιά και αριστερά. Κάτι ζητούσε να βρει. Εκείνοι που τον έβλεπαν, άλλοι γελούσαν, άλλοι τον ρωτούσαν: Διογένη, τι ζητάς? Άνθρωπον. Ζητώ άνθρωπον. Δεν βλέπεις τόσους ανθρώπους και ζητάς άνθρωπον? Ναι, λέγει, ζητώ άνθρωπον. Οι άνθρωποι είναι δυο ειδών. Εκείνοι που είναι ζώα και εκείνοι που είναι άνθρωποι. Εκείνοι που είναι λογικοί και εκείνοι που είναι άλογα ζώα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν σε βλέπω, λέγει, και τρέχεις τη γυναίκα του αδερφού σου, λέγει, τι θα σου πω, ότι είσαι άνθρωπος? Δεν θα σου πω ότι είσαι άλογο, το οποίο ζητάς όπως τα άλογα που είναι θηλυμανοί και φεύγουν να πάνε να βρούνε άλλο άλογο? Όταν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, σε βλέπω και τρέφεις την κοιλία σου, λέγει, και γίνεσαι διπλάσιος όπως είσαι, τι θα σου πω, λέγει, ότι είσαι άνθρωπος ή ότι είσαι χείρος? Όταν σε βλέπω και είναι πονηρός, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα σου πω ότι είσαι άνθρωπος? Δεν θα σου πω ότι είσαι μια αλεπού πονηρή? Και πόσα άλλα δεν λέγει εκείνος ο Άγιος άνθρωπος? Αυτά έχουμε πάθει, αυτά καταντήσαμε. Είμεθα Έλληνες? Αν είμεθα Έλληνες, πρώτα οι Έλληνες δεν είναι προδότες. Εδώ η Ελλάδα είναι γεμάτη από προδότες. Εάν επιτρέψει ο Θεός και μπουν οι Τούρκοι, όλοι θα γίνουν προδότες να σώσουν το τομάρι τους. Κανείς δεν θα πολεμήσει. Να μας φυλάει ο Θεός, να μας σκέπει ο Θεός. Διότι τούτα τα οποία βλέπουμε μπροστά μας δεν είναι καλαμαντάτα. Αυτά είναι πολύ κακά μαντάτα. Επροδώσαμε την Ελλάδα μας, αφανίσαμε την Ελλάδα μας. 2.000 αυτοκτονίες έγιναν. Και πού πήγαν οι 2.000 αυτός κόσμος? Όλοι στην κόλαση. Όλοι στην κόλαση.
Αύριο θα έρθει η λεγόμενη κάρτα του πολίτη. Και είπεν, ποιος είπεν, αυτός που είπε, να μην αναφέρω ονόματα. Όποιος δεν πάρει την κάρτα του πολίτη, ούτε να αγοράσει θα μπορεί, ούτε να πουλήσει θα μπορεί. Πήρε τους λόγους της Αποκαλύψεως και το είπε αυτό. Και βλέπεις ότι η μόδα, πάρτε την κάρτα είναι ευκολία, πάρτε την κάρτα είναι ευκολία, πάρτε την κάρτα είναι ευκολία. Για την ευκολία, γεννήθημα για τα εύκολα ή για τα δύσκολα. Γεννηθήκαμε για τα δύσκολα, όχι για τα εύκολα. Θα σταματήσουν τα πάντα, θα έρθει στιγμή που δεν θα υπάρχει τίποτε. Ούτε ψωμί, ούτε νερό. Και ο διάβολος θα πάρει τρία πόστα. Το πρώτο πόστο, ποιο είναι? Η κοιλία, που φωνάζει και λέγει πεινώ, πεινώ, πεινώ. Απαντά ο διάβολος και λέγει πάρε τη σφραγίδα μου και θα σου δώσω φαγητό να φας. Θα σου δώσω ψωμί, θα σου δώσω νερό. Δεύτερο, θα πάρει όλη τη συγκοινωνία. Τα αυτοκίνητα, τα πλοία, τα αεροπλάνα, το σιδηρόδρομο, τα πάντα όλα θα τα πάρει ο Αντίχριστος. Και εσύ θα βιάζεσαι να πηγαίνεις εις μία ανάγκη την οποία σου δημιουργήθηκε και θα σου λέγει ο εισπράκτορας την κάρτα. Δεν την έχω. Δεν θα πάεις πουθενά. Θα δέσει με αυτόν τον τρόπο την συγκοινωνία του ανθρώπου και θα αναγκαστεί ο άνθρωπος με τη μόδα και να λέει πάρ' το καλέ. Τι είναι αυτό, δεν είναι τίποτα. Ο άλλος λέγει εγώ τον Χριστό μου τον έχω μέσα μου, λέει. Τούτα δεν τα υπολογίζω. Κάρτα τι σημαίνει? Κάρτα σημαίνει αυτός που είσαι εσύ. Ταυτότητα τι σημαίνει? Αυτό που είσαι εσύ. Φεύγουμε από αυτό. Να πάμε και στο τρίτο, το οποίο είναι εγκυμονή τους μεγαλύτερους κινδύνους. Έχεις λίγα χρηματάκια στην τράπεζα, πήγαινε μια μέρα να τα ζητήσεις γιατί τα έχεις ανάγκη. Απαντά ο εισπράκτορας, ο οποίος είναι στην πληρωμή, την κάρτα. Δεν έχω κάρτα. Δεν είχες κάρτα, δεν είχες χρήματα. Και τότε έρχεται η μόδα και θα σου πει ή το Χριστό ή το χρυσό. Ποιο θα προτιμήσεις από τα δύο? Αν θα προτιμήσεις το χρυσό, θα πάει ο Χριστός μας. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και το τρίτο σημείο του σημερινού Ευαγγελίου, ποιον ήταν? Λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο ότι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο όχι να τον κρίνει αλλά να τον σώσει. Και όποιος ακούσει τον Χριστό, λέγει, σώζεται. Όποιος δεν τον ακούσει, δεν σώζεται. Όποιος ακούσει τις εντολές του Χριστού μας θα σωθεί. Όποιος δεν τις ακούσει, δεν σώζεται. Όποιος θα τηρήσει τις εντολές του Θεού θα σωθεί. Όποιος δεν τα τηρήσει, δεν θα σωθεί. Αδερφοί μου, αυτά είναι με λίγα λόγια το σημερινό κήρυγμα, το οποίο με τη βοήθεια του Θεού μας, ο πατήρ Δημήτριος, μας αξιώσε να το πούμε τώρα. Και στην Εκκλησία μπορούσε να μην δώσετε προσοχή, να το δώσατε όμως. Εδώ έγινε προσοχή μεγάλη και ακούσατε όλα τα λόγια. Θα παρακαλέσουμε τώρα τον πατέρα Δημήτριο να μας πει και εκείνος δύο λογάκια, διότι εκείνα που θα πει είναι από την καρδούλα του. Ευχαριστώ, πατέρα Σάβα. Η καρδιά μου αυτή τη στιγμή είναι τόσο βεβαρημένη που και το όνομά σας, όπως αντιληφθήκατε, με δυσκολία το είπα. Εύχομαι μόνο αυτά τα λόγια, το τονίζω αυτά τα λόγια και θα το πω για τρίτη φορά, να είναι η τροφή μας, να είναι οι λέξεις που δεν πρόκειται να φύγουν, να σταματήσουν να λέγονται.
να φύγουν από το μυαλό μας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, πατέρα. Να είστε καλά, πατέρα Δημήτρη, να είστε καλά τα λογάκια. Και εύχομαι αυτή η συνάθληση, η συνάντηση να γίνεται πιο τακτικά. Εάν μπορείτε, και αν ο κόσμος πιστεύω ότι μπορεί. Αν δεν μπο... Και άλλη φορά ίσως να είσαστε περισσότεροι, γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι, να είσαστε περισσότεροι, διότι ο ένας που πρέπει να το κάνει αυτό θα το πει και στον άλλον, θα το μεταφέρει και στον άλλον αυτά τα γλυκά λόγια, τα λόγια που δεν ξεχνιόνται, δεν είναι λόγια που θα ξεχαστούν, αλλά είναι λόγια που μένουν μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας. Να είσαι καλά, πατέρα Δημήτρη. Ευχαριστώ. Να προσεύχεσαι για αυτές τα ψυχές, τα οποία είναι ο Κύριος μας, να ανεβαίνουν στο όρος και σπλαχνείς, τη λέγει, και παρουσίασαν εκείνον τον κόσμο ως πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Θα έβλεπε να έχουν τόσο ελευθερία και να τρέχουν να βρουν λόγω Θεού, ούτως ώστε λυπήθηκε και είπε αυτά τα πρόβατα τα οποία έρχονται κοντά μου, λέγει, είναι πρόβατα χωρίς ποιμένα. Εμείς που φορούμε τούτο το αγιασμένο ράσο, εμείς έχουμε όλη την ευθύνη πάνω μας. Μία αμαρτία δικιά σας δεν μπορεί να πει τίποτε. 100 δεν μπορούν να πούν τίποτε. 1000 δεν μπορούν να πούν τίποτε. Μια αμαρτία δικιά μας όμως είναι 1000 αμαρτίες δικές σας. Γι' αυτό όταν παρακαλούμε εμείς το Θεό για σας, εσείς να παρακαλείτε το Θεό για μας. Όταν ο ιερεύς επάνω στην Αγία Τράπεζα προσεύχεται και παρακαλεί το Θεό, τι γίνεται εκεί, μπορεί να καταλάβει κανείς? Δεν καταλαβαίνουμε. Κατεβάζει τον Θεό από τον ουρανό πάνω στην Αγία Τράπεζα. Τον ίδιον τον Θεό, τον οποίο έρχεσαι να κοινωνήσεις εσύ με τα βαμμένα χείλη, άτε να πω, πάλι να επιτεθώ. Έρχεσαι με τα παντελόνια, πάλι θα επιτεθώ. Έρχεσαι με ξεμάσκαλα, ξεστήθωτα, πάλι θα πάρω τα πω. Έρχεσαι να κοινωνήσεις και αντί να βάλεις τη Θεία Κοινωνία στο στόμα σου, βάζεις τα δόντια σου, μην τυχόν και αγγίξουν τα χείλη σου, γιατί θα αρρωστήσεις, θα πεθάνεις. Εμείς που κοινωνούμε οι τελευταίοι, όσοι η κοινωνία έμεινε, γιατί δεν πεθαίνουμε? Είναι μικροβιοφορεύς ο Θεός, μεταφέρει ασθένειες ο Θεός, αλλά είπαν οι μόνοι, όποιος κοινωνεί, λέγει, από το κουταλάκι είναι αυτό που κρατάω, ο παπάς, λέγει, κινδυνεύει να πάθει αρρώστια από τον προηγούμενο που ήταν εκεί, που κοινώνησε. Και ακούσαμε τον διαβόλου, παρακαλώ. Δεν ακούσαμε τον Θεό. Ο Θεός δεν μεταδίδει ασθένειες. Ο Θεός αφαιρεί ασθένειες. Πηγαίνει να κοινωνήσεις και δαγκάνεις την Αγία Λαβίδα, μην αγγίσουν τα χείλη σου. Είναι πράγματα αυτά να γίνονται. Συγγνώμη, πατέρα. Και έπειτα το άλλο, το οποίο είναι πολύ φοβερό, πατέρα Δημήτρια, είναι το ανήκουστο. Κοινωνείς και βγαίνεις έξω και βάζεις το τσιγάρο στο στόμα σου, που είναι ο Θεός ακόμη είναι εκεί. Ποτίζεις το Θεό τσιγάρα. Δεν μπορεί να το καταλάβεις αυτό. Ο Παράδεισος έχει περίπτερα από πουλού τσιγάρα. Έχει καπνοβιομηχανίες ο Παράδεισος. Μην τυχόν και σου λείψει. Αδερφοί μου, στόμα καλό, στόμα μεταφόβου. Δεν πηγαίνουμε καλά. Το τσιγάρο πρέπει να φύγει πρώτα από το στόμα σας. Δεν μπορεί να πάει να κοινωνήσεις και να καπνίζεις και να βρωμάει το στόμα σου τσιγάρο. Διότι θα κοινωνήσεις τον Χριστό και ο Χριστός είναι στο στόμα σου και βγαίνεις έξω και του το βάζεις το τσιγάρο του Χριστού μας. Μόλις έφυγες από το δείπνο, το μεγάλο, το μυστικό δείπνο που κοινώνησες το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τι γυρεύει το διαβολόχορτο μες στο στόμα σου? Τι ζητάει?
Το είπε η μόδα. Το είπε η μόδα. Ποιος είναι αυτός που λέγει τη μόδα? Ο διάβολος. Δεν λέγει άγγελος. Ο άγγελος λέγει στείλτε και κρατείτε τα παραδόσεις. Αυτά τα λόγια που σας είπα λέγει να τα κρατάτε καλά. Είτε δια προφορικού λόγου σας τα είπα, είτε δια γραπτού λόγου λέγει. Ή με τα επιστολάς μας. Αδερφοί μου, τίποτε άλλο δεν έχω να πούμε αντίματα σήμερα. Πατέρα Δημήτρη, να κλείσουμε την συνάντηση. Πατέρα, η πείρα το 1974 που ευρέθηκα στην πιο δύσκολη στιγμή της πατρίδας μας και είχα άμεση επαφή με τα νέα παιδιά, όχι μόνο με τα νέα, και με τους 40 και 50. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν, φανέρωσαν, εκδηλώθησαν ότι είναι πραγματικά χριστιανοί, πραγματικά Έλληνες. Αφοσιώθησαν, πώς να το πω, δεν υπελόγησαν τίποτε αρκεί να κρατήσουν την πίστη. Θα τους φάμε και άρχισαν να τους βρίζουν. Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό το πράγμα, αυτά που είπατε, υπάρχει ακόμα. Δόξα σου ο Θεός. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Διότι πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω, γιατί και εγώ έχω πολλά από το ατύχημα, πολλά πράγματα. Δεν φαντάζεστε πώς εφαίροντο. Θα σας πω που πήγαινε για να κάνω έναν αγιασμό. Γονάτιζα. Γονάτιζαν και εδώ όταν ήσαν στα αυτά λέγανε άντε βρε παπά, ξέρω εγώ τι, να μην χρησιμοποιήσω λέξεις τέτοιες. Τη στιγμή που αισθάνονται ότι κινδυνεύει η πατρίδα ή κινδυνεύει η θρησκεία μας, κινδυνεύουν τα ιδανικά μας, γίνονται άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορώ τώρα να εκδηλώσω το τι παρουσίασαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά που εγκατέλειψαν οικογένειες, που εγκατέλειψαν παιδιά, που εγκατέλειψαν περιουσίες, που εγκατέλειψαν θέσεις και ήρθαν χωρίς ψωμί, χωρίς αυτό, τι να λέμε, ποιος περίμενε να τροφοδοτήσει σε μια μέρα 100.000 ανθρώπους που ήσαν στο δημότικο. Μην επιτρέψει ο Θεός μας, Πατέρα Δημήτρη, να έρθει πάλι αυτή η πείνα. Ο Θεός μας, ναι βεβαίως, αλλά ο Θεός μας προστατεύει, δεν μας έχει εγκαταλείψει, δεν μας εγκαταλείπει. Δεν αλλά εμείς πρέπει να... Ναι, αυτό θέλω. Εμείς τον εγκαταλείπουμε. Αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει εμείς να είμαστε πιστοί στο Θεό μας. Κανείς άλλος δεν μπορεί να μας δώσει αυτή τη δύναμη, αυτή τη χάρη. Λοιπόν, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει όλο το σώμα του ανθρώπου λέγει είναι η Αγία Τριάδα. Πάρε τα πόδια λέγει. Αστραγάλους, γόνατα, διατροχαντήριος, κλείδωσης. Τρία. Πάρε το χέρι, καρπός, αγκώνας, όμως. Τρία. Μπορούσε να μας πλάσει ένα κόκκαλο από πάνω μέχρι κάτω, να μην τρέχουμε στις πορνίες και στις μέθες και στους χορούς και στις διασκεδάσεις. Ένα κόκκαλο δεν μπορεί να λυγίθει. Μας τα έδωσε για να λυγίζουν τα πόδια μας, να τρέχουμε στις εκκλησίες, για να γίνουμε άνθρωποι. Όταν έρχεσαι κοντά μου, λέγει η Εκκλησία, εγώ θα προσπαθήσω να σου δώσω αλλαγή, όχι στο σώμα, λέει, αλλά στην διάθεση, μέσα. Να σου αλλάξω τη διάθεσή σου. Αν είσαι μέθησος, να σου κόψω τη μέθη. Αν είσαι χαρτοπαίχτης, να σου κόψω τη χαρτοπαιξία. Αν είσαι κλέφτης, να σου κόψω την κλεψιά. Η Εκκλησία στηρίζει, οικοδομεί, παρουσιάζει. Η Εκκλησία, εάν έλειπε, δεν θα υπήρχαν τώρα. Ασχέτως ότι υπήρχαν φωνές που είπαν να έρχεστε στην Εκκλησία, όπως είστε, λέει. Και γέμισε η Εκκλησία με όλες τις γυμνές και με όλες τις φωτογραφίες και με όλα τα πάντα.
Βρε, γιατί ήρθες έτσι μέσα στην εκκλησία λίγο? Μας είπε όπως είμαστε να έρχομαστε. Άντε πήγαινε εκείνα που σου είπε να έρχεσαι όπως είσαι. Γιατί ήρθες εδώ? Η λάσπη όταν μετατεθεί σε άλλο μέρος, η λάσπη είναι. Όταν όμως είναι χρυσάφι, όπου και μεταφερθεί, είναι χρυσάφι. Λοιπόν, εύχεστε εν Κύριο, παρακαλείτε τον Θεό για να μας σώσει, όπως και εμείς παρακαλούμε τον Θεό για να σας σώσει εσάς. Τα παιδιά μας, τα παιδάκια μου που τα αγαπώ πάντοτε και τα είχα μέσα στην αγκάλι μου από μικράς ηλικίας. Έλα Παναγιωτάκι μου εδώ γλυκό μου. Έλα Παναγιωτάκι μου χρυσό μου παιδάκι. Έλα εδώ παιδάκι μου. Έλα Παναγιωτάκι μου. Και ήρθαν στην εκκλησία και βρήκε το δρόμο του. Ο Θεός δεν επιτρέπει δοκιμασία, ούτε μία τρίχα από την κεφαλή μας να πέσει, ούτε μία τρίχα στην κεφαλή μας να βλαστήσει. Τα πάντα τα κυβερνά ο Θεός, ο οποίος είπε «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, ούτου θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλεμού του ελεούντος Θεού». Τρέχε όσο θέλεις, πήγαινε όσο στους γιατρούς που θέλεις, πιες όλα τα φάρμακα που σου δίνω. Όταν δεν θέλει ο Θεός δεν γίνεσαι καλά. Δεν βρίσκεις το δρόμο σου, δεν βρίσκεις το φως. Ουρασμένοι στρατοκόποι, την άνε που ζητάτε κι όλο περπατάτε. Φως ζητούμε, φως διαβάτη κι όλο περπατούμε. Ζητούμε το φως. Πήγαμε στη Ρώμη, λέει, στο Καπιτόλιο, δεν βρήκαμε το φως. Γυρίσαμε τον κόσμο όλο, δεν βρήκαμε το φως. Βρήκαμε φώτα, χίλια φώτα, μα δεν ήταν το φως. Ενθυμηθείτε εκείνα τα Χριστούγεννα, όλη η γη είναι γεμάτη με τα φώτα. Δεν έχει όμως το φως του Χριστού. Το φως του Χριστού είναι άλλο. Ανέβασε το Γολγοθά, λέει, και εκεί θα βρεις το φως. Όταν ανέβεις στον Γολγοθά θα δεις το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθώ να μην περιπατήσει εν τη σκοτία. Αν αγαπούσαμε τον Χριστό μας, αδερφοί μου, χορταστήσουμε, λέγει, εν το οφθήνεμι την δόξα σου. Χορταίνω μόνο που σε βλέπω, λέγει, εκείνος ο οποίος αγαπά τον Θεό. Οι ασκητές μέσα στην έρημον τι τρώνε? Ένα παξιμαδάκι και μια ελιά, και ζούνε και τα πρόσωπά τους είναι καθρέφτης. Εφρενωμένη της καρδίας το πρόσωπο θάλλει. Όταν η καρδιά είναι καθαρή, το πρόσωπο σου θα βλέπεις και χαίρεσαι. Λυπούσεις δε της καρδίας, λέει, το πρόσωπο σκυθροπάζει. Κατεβάζει τα μούτρα του άνθρωπος. Γιατί? Διότι η καρδιά του είναι γεμάτη από αμαρτία. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, να μείνουμε πιστοί στον Θεό και ας είμαι καθυστερημένοι. Δεν θα παντρευτείς αν δεν δώσεις την τιμή σου. Η Αγγλία, όταν στέφη βασίλισσα, η Αγγλία, αυτό το βάρβαρο έθνος το οποίο κατέστρεψε την Ελλάδα μας, κατέστρεψε την Κύπρο μας. Η βασίλισσα όταν ανεβαίνει στον χρόνο στην Αγγλία ζητούν 7 παρθένες κόρες και δεν βρίσκουνε. 7 παρθένες κόρες και δεν βρίσκουνε. Έτσι θα καταντήσει και η Ελλάδα μας. Κάθε 100 αν βρεθεί μία. Παρθένος αγνή που θα πάει στον Χριστό με το φόρεμα το νηφικό που είναι λευκό. Το λευκό τι σημαίνει? Αγνότητα. Αδερφοί μου, πώς να σας πω, ως αύριο να σας μιλώ, δεν θα σταματήσω.
μείναμε ως εδώ. Εύχεστε υπερ ημών των αμαρτωλών. Στο καλό μου, Πάτερ.